Είμαι ο Αλέξης από τους Βίκ, από τα Γιάννενα. Σήμερα θα παίξουμε κάποια τραγούδια από τον πρώτο μας δίσκο. Έχουμε διάφορα ροκ μουσική, παραδοσιακά, έχουμε διάφορα μπλεξίματα. Πώς το δέχεται εδώ στο Βορρά. Πότε ιδρύθηκε καταρχάς το συγκρότημα? Αρκετοί από την μπάντα παίζουμε πολλά χρόνια μαζί, από μικρά παιδιά. Έχουμε χρόνια δηλαδή. Σε αυτή τη φόρμα περίπου το 2007-2008. Έχετε βγάλει έναν ολοκληρωμένο δίσκο? Ναι, έχουμε βγάλει ένα δίσκο και ένα IP. Φαίνεται σχετικό. Πολύ απλά, δεν το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Παίζαμε μουσική, βλέπαμε ότι θύμιζε η μουσική, είτε η πυρότητα, είτε παραδοσιακά. Τα πειράζαμε τώρα και λέμε γιατί δοκιμάζουμε. Ο κόσμος πώς δέχεται το συγκρότημά σας, γιατί έχετε πάει και σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα? Σε πολύ κόσμο αρέσει, να πω την αλήθεια. Έστω και σε ακούγεται λίγο παράξενο. Άρεσε και σε πλατεί σε αρκετό κόσμο, όχι συγκεκριμένο δηλαδή. Σε διάφορες ηλικίες, σε διάφορο κόσμο. Ποιος είναι ο αρχηγός στην μπάντα? Δεν έχουμε αρχηγούς. Ναι. Αυτός που εμπνέεται τα τραγούδια που. Όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάποια ιδέα, κάποιο έναυσμα. Είμαστε και παρέα κιόλας μαζί. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο παίζουμε μουσική μαζί, είμαστε και παρέα χρόνια. Για το φεστιβάλ, τυχερό, έχετε ακούσει? Το γνωρίζαμε το φεστιβάλ, εννοείται. Τι περιμένετε σήμερα? Ωραία, πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ πέρα. Δεν έχουμε ξανάρθει ούτε για βόλτα δηλαδή. Όχι. Ναι, δεν έχουμε έρθει ποτέ. Ένα, μιλάτε, με τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον. Το δέχεται ο κόσμος. Όχι απαραίτητα με κουβέντες. Όχι με κουβέντες, μουσικά, αυτό είναι το καλύτερο. Από κάθε συναυλία, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, να είσαι ένα με τον κόσμο, όλη μια ενέργεια, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό είναι ο σκοπός μια συναυλία. Εμένα αυτό με ικανοποιεί και με γεμίζει. Όταν νιώθω ότι είμαστε κουρδισμένοι όλοι μαζί τώρα. Το μήνυμά σας σαν συγκρότημα όσον αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή, ποιο είναι? Το μήνυμά μας σαν συγκρότημα. Γιατί θέλετε να περάσετε ένα νέο είδος? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Απλά παίζουμε αυτό που λέει η ψυχή μας και προσπαθούμε να περνάμε καλά. Κλείνουμε μια διαφορά. Φαίνεται λογικό. Το δέχεται ο κόσμος ευχάριστα. Αρκετό κόσμο, ναι. Θέλω να περάσουμε καλή βραδιά σήμερα. Ναι, ωραία, θα περάσουμε. Εμείς έχουμε κέφι πάντως και όρεξη να παίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να έρθετε σε αυτή τη μακρινή περιοχή. Χαρά μας. Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.